ο κύριος Καραμαλής, αν αυτά τα έχει παραγράψει με τη συμπεριφορά του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και δεν μπορεί να πάει κανείς φυλακή. Έτσι. Εντάξει, όχι. Θέλω να ξέρω όμως ότι ο Γρηγοράκος έκανε αυτά για τον ελληνικό δηλαδή λαό. Δηλαδή λέτε ότι αυτό που είπε ο Παπανδρέου ότι θα γίνουν εξεταστικές επιτροπές ανεξαρτήτως. Ναι, ανεξαρτήτως. Περιόδου. Ναι, χρονικής περίοδου στη Βουλή. Ναι. Θέλω να μάθω ότι αυτοί φταίξαν, δηλαδή ότι στο χρηματιστήριο αυτό εξαρτάται. Για τις αποφάσεις. Θέλω να μάθω, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο κύριος Αλογοσκούφης ότι έφταξε γι' αυτό και γι' αυτό και αυτό. Ο Γρηγοράκος έφταξε αυτό και αυτό και αυτό. Ο Φελούρης έφταξε γι' αυτό και γι' αυτό και αυτό. Και ας μην τιμωρηθεί εφόσον έχουν παραγραφεί. Μάλιστα. Προσέξτε, τα ποινικά αδικήματα των πολιτικών. Αλλά όμως πρέπει να ξέρω και τι κάνανε και οι υπόλοιποι. Κατανοητό. Κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε στον αυτόν Ελληνικό λαό ότι φταίει ο Φελούρης. Δεν μου λέτε. Λέβαια. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι για αυτή την φοβερή λοιπόν συνθήκη με την Κόσκο κάποιος φταίει. Κάποιος την υπέγραψε. Κάποιος έδωσε ελπίδες σε έναν εργαζόμενο λαό στον ΟΛΠ να πιστεύει ότι θα είναι και πλούσιος και θα εργάζεται. Πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν μαζί. Ναι, δηλαδή, δεν θα πάρουμε και 300.000, όχι. Με κατάλαβες, κάποιος τόπος όμως. Για να γίνουν αυτά, για να υποχωρήσουν οι εργαζόμενοι κτλ. Και να πάρει μια τέτοια συμφωνία, κάποιοι τους έταξαν. Α, μπράβο. Αυτό. Το είδαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, έχω εδώ λοιπόν ποιος τους έταξε. Να μάθουμε τελικά. Ποιοι είναι αυτοί τελικά οι οποίοι διαχειρίζονται τον υδρότα του ελληνικού λαού δίνοντας δώρα. Τη μια φορά στον ΟΤΕ, την άλλη φορά στην Ολυμπιακή, την άλλη φορά στην Ιωνική, τη μια φορά στην Ιωνική, στη ΔΕΗ, εθελούσιες εξόδους. Και εγώ θέλω να πάω. Είπα και εγώ σε κάποιους δημοσιογράφους, εγώ λέω δεν θα κάνω εθελούση έξοδο. Να πάρω 300.000 ευρώ που θα κάνω να τα πάρω από τη δουλειά μου και από το βουλευτή Λύκη. Άσχετα. Τι παίρνω. Σωστό. Κοιτάξτε, τι μένουν πίσω, έτσι. Έτσι ναι. Και πήγαινε, ξέρω εγώ, τι. Αυτά. Εγώ τα ίδια χρήματα θα είχα και το λέω έτσι ευθέω στου φίλου μου του Λάκωνα, ότι τα ίδια χρήματα θα είχα αν ήμουν καθηγητή πανεπιστημίου με το μισθό μου και τα ίδια παίρνω σαν βουλευτή. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλη θέση που έχω στην καρδιά των Λακώνων. Αλλά θέλω να πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί, ξέρω εγώ, κάποιοι να ευνοούνται σκανδαλωδώ. Το ένα θέμα λοιπόν το κλείσαμε. Το κλείσαμε το θέμα αυτό. Πάμε στο ασφαλιστικό. Γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κουσέλα που έρχεται. Όχι, εγώ έλεγα το εξής. Αυτό που λέγεται για το θέμα της μειώσεως των αποδοχών. Όχι μόνο των βουλευτών. Έγινε αυτό σε εμάς. Είχε κάνει ο κύριος Σούφας το Σεπτέμβριο, ναι. Μια μείωση 5%. Ναι. Και έκανε τώρα ο Παπανδρέου και ο Πετσάνικος, αλλά 15%, 20% μείωση. 20-25%. 15 έκανε, 15 και 5-20. Και 5-20. Είπε 15-20%. Το 5 το έχουμε πάρει. Ναι. Δεν το έχουμε ήδη έχει μειωθεί. Ναι. Τα έχουμε δώσει. Θα δώσουμε και 15-20 ανάλογα πώς θα κοιμαθεί αυτό τον καιρό. Εγώ είμαι υπέρ αυτή του μέρους. Συντάσσομαι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, συντάσσομαι με τον πρόεδρο της Βουλής, συντάσσομαι με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς οι οποίοι πρότειναν αυτό. Πιστεύω ότι δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη πολιτική συγκυρία, κύριε Φελούρη, οι βουλευτές. Είναι το καλό παράδειγμα. Βεβαίως. Πρέπει να βάλουν το στήθος τους μπροστά σε αυτά τα μεγάλα μέτρα που έρχονται, γιατί ο Έλληνας πολίτης περνάει δύσκολα. Εγώ δεν λαϊκίζω. Εγώ θα σας ρωτήσω κάτι. Βέβαια, άκουσα τον κύριο Ρέπα σε κάποια συνέντευξή του, σε κάποια δήλωσή του τέλος πάντων. Παρόλο ότι δεν μας έχει συνηθίσει τώρα τελευταία να μιλάει στην τηλεόραση, αλλά αυτό που είπε ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα των συμβάσεων των έργων. Να σας πω γιατί το είπε ο κύριος Ρέπας. Γιατί εγώ ξέρω πίσω τι γίνεται από αυτό. Ναι. Ο κύριος Σουφλιάς, ένας πολύ μεγάλος πολιτικός άνδρας για το χώρο της Ιδρυτικής Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε από το Υπουργείο του αφήνοντας χρέη 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έφυγε και έχει δεσμεύσει όλο το ΕΣΠΑ. Δεν νομίζω ότι είναι πολιτική αυτή. Δηλαδή, άφησε, ξέρω εγώ, στο ΡΕΠΑ, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο Υποδομών τώρα πια και μεταφορών. Άρα, επανεξετάζονται όλοι οι φάκελοι. Βεβαίως. Όπως είδατε, το πρώτο πράγμα που έκανε ο ΡΕΠΑΣΤΕ ήταν ότι ανέστειλε την επέκταση της Αττικής Οδού. Ακριβώς. Μα δεν υπάρχουν λεφτά. Επί τη ευκαιρία σας λέω ότι για το θέμα του Γηθίου έχω πάει στο Θάνατο Μωραΐτη και αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τον Ομάρχη βρήκαμε ένα κονδύλι το οποίο το είχε δώσει ο Σουφλιάς από το ΕΤΕΡΠΣ στο Μάρχη Λακωνίας και τελικά πήγα να βρω τα χρήματα αυτά για να βγάλουμε τα σκουπίδια και δεν υπήρχαν. Είχαμε δώσει δηλαδή χαρτιά. Είχαμε δώσει χαρτιά. Σας λέω ότι είναι ένα παράδειγμα. Χωρίς να θέλω να κάνω τίποτα τώρα, αντιπολίτευση θα κάνω τώρα. Δεν μου αρέσει να κάνω αυτό και το ξέρετε, δεν το κάνω ποτέ. Αλλά θέλω να σας πω όμως ότι ένα χάρτη, μου φρονομάσαι ένα χάρτη, πήγα λοιπόν, δεν υπήρχαν λεφτά. Παρακαλώ τώρα σε προσωπικό επίπεδο, ξέρετε, σε πολιτικό επίπεδο, έχω βάλει και την Υπουργό και όλους τους. Να μας δώσουν τα χρήματα για να πάμε, ξέρω εγώ, να καθαρίσουμε το Γήθιο. Πήρα σήμερα τον Περιφερειάρχη για να δούμε τι θα κάνουμε με το Γήθιο. Παραιτήθηκε ο Δήμαρχος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι άκουσε εμένα. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος είχε κάνει μια συμφωνία πριν, η οποία ήταν μια προηγουμένη απόφαση ήταν αυτή. Έτσι, για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Νομίζω ότι είχε μια συμφωνία ενδοκουματική με τον κύριο Χατζηχαραλάμπους. Για τα δύο χρόνια ο ένας και δύο χρόνια ο άλλος. Εντάξει, και ήρθε η ώρα να εκπληρωθούν αυτές οι υποσχέσεις. Το θέμα είναι δεν τον τήρησε όμως. Το τρίτο χρόνο δεν τον τήρησε. Εντάξει, αυτό είναι θεματικό του. Θέλω να πω όμως το εξής, ότι
υπήρχαν άλλοι τα προβλήματα. Και ανεξάρτητα, εγώ με τον κύριο Βολάκο, ξέρετε ότι έχω κοινωνικές σχέσεις, έχω οικογενειακές σχέσεις. Μπορεί να διαφέρω πολιτικά. Από εκεί πέρα είναι ένα άλλο αυτό. Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, η θέση μου σε αυτή την ιστορία που είπα, προέτρεψα τον Δήμαρχο ότι πρέπει, εάν δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα, να παραιτηθεί, ήταν πολιτική θέση. Καταλάβατε. Δεν είχε τίποτα το προσωπικό. Σωστά. Οποιοδήποτε δηλαδή να ήταν. Δεν ήταν, ήταν ο Μάρκος Βολάκος, αυτό ήταν το θέμα. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Το ασφαλιστικό. Αυτό μας είπε ο Πρόεδρος, να μιλήσουμε εφ' όλης της ύλης. Το πόθεν έσχεση των βουλευτών, το πόθεν έσχεση των εφορίακων. Θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια για όλους μας στα θέματα της διαφάνειας. Το θέμα της φοροδιαφυγής. Της φοροδιαφυγής. Είμαστε η χώρα που μας έχουν κατατάξει πάρα πολύ χαμηλά αυτοί οι διεθνείς οίκοι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία έκανε μια ανακατανομή του πλούτου προς τους πλουσίους. Δηλαδή, οι πλούσιοι γίνανε πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και γιατί έγινε αυτό, κύριε Βελούρη? Διότι δεν υπήρχε κανένας ελεκτικός μηχανισμός τα τελευταία χρόνια να εισπράξει χρήματα. Από την ημέρα που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, δεν έγινε ποτέ μια καθαρή σχέση να πει ότι αυτά θα δοθούν στον Έλληνα πολίτη από τους φορολογούμενους και θα γίνει μια ανακατανομή του πλούτου. Αφήσαμε τα πράγματα χύμα, πιστεύοντας ότι θα υπάρξει ανάπτυξη. Δεν υπήρξε ανάπτυξη. Δεν πλήρωσε κανείς το ελληνικό κράτος. Αν δείτε τι γίνεται, μας έλεγε χθες ο Ανδρέας Ολοβέρδος στην Επιτροπή. Τα χρήματα που χρωστάνε στο ΙΚΑ δεν πληρώνει κανείς. Οι συναγραμματικές διαμαρτυρίες. Ξέρετε, υπάρχουν αυτό τον καιρό δηλαδή. Υπάρχει πραγματικά ένα μείζον θέμα. Μείζον θέμα. Δηλαδή η ελληνική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Ήρθε ο κύριος Κουσελάς. Ναι. Κύριε Κουσελά. Κύριε Κουσελά. Είναι... Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνει κοινωνός ο ελληνικός λαός. Να ξέρει τι παρέλαβε το Πασόκ χωρίς σύγχρονος. Λέμε, εγώ ξέρω τι γίνεται. Γυρίζουμε σελίδα, λέμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας. Σήμερα, ξέρετε, στο δυτικό κόσμο οι νέοι πολίτες, τα νεαρά άτομα, οι νεαροί εργαζόμενοι τη μια ηλικία πολύ παραγωγική από τον 20 έως 40 ετών αρνούνται να πληρώσουν ασφαλιστικές φορές. Γιατί δεν ξέρουν αν πραγματικά αυτά δηλαδή που πληρώνουν απολαύσουν το ασφαλιστικό του συστήματος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε με την ελληνική κοινωνία. Το ασφαλιστικό για την Ελλάδα είναι ένα μείζον θέμα. Εμείς έχουμε πάρει την απόφαση να πάμε σε τρία κύρια ταμεία. Να πάμε στον ΟΓΑ, το Δημόσιο και το ΙΚΑ. Και να δώσουμε και μια εθνική σύνταξη. Αυτά θα μου πείτε, κύριε Γιωργάκο, σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία θα δώσετε και εθνική σύνταξη. Ναι, είναι δέσμευσή μας προεκλογική και θα το κάνουμε. Το κόστος. Θα υπάρχει και πολιτικό κόστος, θα υπάρχει και κόστος οικονομικό για την Ελλάδα. Πιστεύουμε όμως θα το ξεπεράσουμε. Θα σας πω τα άλλα, τα θέματα της διαφάνειας. Συζητήσαν προθέσει πολιτική αρχηγή με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα θέματα της διαφάνειας. Ομοφώνησαν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει ο ελληνικός λαός θα πρέπει να ζήσει σε ένα διαφορετικό καθεστώς. Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα μπαίνουν τα πάντα διαδίκτυο κλπ. Διαφάνεια παντού. Ναι. Διαφάνεια παντού και στις υπουργικές πράξεις, στις υπουργικές επιχορηγίες. Γιατί επιχορηγήθηκε ο τάδε σύλλογος στη Λακωνία. Την υπογραφή του υπουργού, μετεωρολογικό. Να μπαίνει ο κάθε πολίτης να ξέρει ότι ο Δήμος, Πελάνας πήρε αυτό το ποσό για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και γιατί δεν το πήρε ο άλλος Δήμος που έχει τους ίδιους λόγους. Θα πρέπει να χειριστούμε πια τα θέματα της διαφάνειας, όχι μόνο των υπουργών και της κυβέρνησης και του κράτους, αλλά και τα θέματα τα δικά μας. Δηλαδή, τη στάση μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Πώς εμείς συμπεριφερόμαστε απέναντι στον πολίτη. Οι βουλευτές είναι το μέσον για να ακουστεί η φωνή του λαού στο κοινοβούλιο, για να πάρθουν αποφάσεις για αυτόν τον λαό. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να τα δούμε αυτά πώς θα βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον πολίτη. Και το λέω αυτό στα πλαίσια του εκλογικού νόμου που ο Γιώργος Παπανδρέου είπε ότι θα γίνει. Θα αλλάξει. Ότι θα πάμε σε εκλογές τη τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα και η προκήρυξη τη εκλογή τη τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, ένα μήνα αργότερα, για τον Νοέμβριο. Για να προλάβει να προνόμω. Ο Καποδίστριας 2. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θα πρέπει να συζητήσουμε όλα αυτά. Ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύει ότι θα συμβάνουν στη διαφάνεια. Στην αξιοπιστία του τόπου. Εσείς ξέρετε, είναι 100% βέβαιο ότι θα εφαρμοστεί ο Καποδίστριας 2. Έτσι είπε ο Γιώργος Παπανδρέου και εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να το συζητήσουμε. Ο Γιάννης Ωραγκούς έχει κάνει μια ανοιχτή διαβούλευση, κάλεσε τα κομματικά στελέχη του Πασόκ, έχει μιλήσει με όλους τους φορείς, μιλάει με τους θεσμικούς φορείς αυτή τη στιγμή, με την ΤΕΔΚ κτλ. Κάνει λοιπόν το διάλογο, έχει ανοίξει ένα διάλογο στην ιστοσελίδα του Πασόκ κτλ. Του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης. Λοιπόν, μια ανοιχτή δηλαδή, έτσι, έναν ανοιχτό προβληματισμό και ένα ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες. Και ζητάει τις γνώμες. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή, εάν καταλήξουμε σε αυτό το εκλογικό σύστημα. Γιατί αυτό κανονικά πρέπει μέχρι το Φεβρουάριο, Μάρτιο. Το Μάρτιο δεν το έχει τελειώσει. Το πολύ πρέπει να γίνει. Έχει φτιάξει την Επιτροπή των Σοφών, ξέρετε. Την Επιτροπή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με πρόεδρο τον κύριο τον Δημήτρη τον Τζάτσο, τον καθηγητή Πανεπιστημίου. Ναι. Τον ευρωβουλευτή παλιό, τη γνωσμένη αξία συνταγματολόγο. Όλα αυτά λοιπόν.